Θα πάμε τώρα στην Καστοριά να δούμε τι γίνεται με τους πρόσφυγες. Έρχονται οι πρώτοι πρόσφυγες, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη της Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Βακρεζά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Οι πρώτοι πρόσφυγες εννοώ με την καινούργια έτσι, απόφαση του Υπουργείου να έρθουν πρόσφυγες στη Δυτική Μακεδονία για να φύγουν από τα νησιά, να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Τι εικόνα έχετε τώρα? Ακούσαμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κορισσού, τον κύριο Γουγούση, ο οποίος μίλησε ότι έρχονται οι πρώτοι πρόσφυγες και ότι υπάρχει και μια έτσι, αντίδραση από την τοπική κοινωνία, ότι οι ίδιοι διαφωνούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό όταν έρχονται σε ξενώνα της περιοχής. Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια πληροφορία ότι ένας ξενώνας στο χωριό του Κορισσού θα υποδεχτεί, δεν ξέρουμε πότε, από ό,τι φαίνεται πολύ σύντομα, έναν αριθμό. Ή αύριο μεθαύριο, ναι. Προσφύγω από 12 έως 18 ετών και στους 32. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Εγώ ξέρω ότι στη συνάντηση που έγινε με τους περιφερειάρχες στην Αθήνα κάτω, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Κωνσταντίνης, είπε εκεί που εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι όσον αφορά το να υποδεχτούμε και την θέση να υποδεχτούμε. Γιατί η περιφέρεια μας έχει πολλές ιδιαιτερότητες, κ. Βασιλιάδη. Ξέρω ότι είναι στην μεθόρυβη περιοχή. Τέλος πάντων, ήδη έχει επαρκεί από πολλούς άλλους λόγους. Αλλά όπως ξέρετε, είναι κάτι που δεν ξέρω τελικά κατά πόσο θα μετρήσει αυτό που είπε ο περιφερειάρχης μας και οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες. Έχει αυτή τη στιγμή εδώ και αρκετό καιρό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο επίσημο το site τους. Υπάρχει μια ανεπτυγμένη είδηση ότι όσα καταλήματα θέλουν και μπορούν να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο να δηλώσουν ποιοι είναι αυτοί που επιθυμούν και τέλος πάντων τι δυναμικότητα έχουν. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Υπάρχει για την ώρα, φαίνεται ότι κάποια παιδιά θα έρθουν στην Κορισσό. Δεν ξέρουμε τι συνέχεια θα υπάρχει. Εσείς άλλη εικόνα έχετε ως αντιπεριφερειάρχης ότι επιθυμούν άλλοι ξενοδόχοι ή θα σας φέρουν πρόσφυγες σε άλλες περιοχές χωρίς εσείς να το ξέρετε? Ή δεν σας έχει ενημερώσει κανένας? Δεν σας ρωτάει κανένας εσάς? Δεν υπάρχει ενημέρωση καθόλου, κύριε Βαγκαζά. Μάλιστα. Είστε πολύ καλά. Όχι, δεν υπάρχει ενημέρωση. Φαντάζομαι δεν ενημερώνει κανένας για το τι ακριβώς αποφασίζει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Μάλιστα. Υπάρχει στη στιγμή βέβαια αυτό που λέμε έτσι ένα σημαντικό αριθμό προσφύγων, κυρίως στα νησιά, και δεν ξέρω τώρα στην προσπάθεια του Υπουργείου να εκτονώσει λίγο την κατάσταση, προσπαθεί να πάει σε μια διαδικασία επιμερισμού. Βλέποντας όμως ότι δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα στις τοπικές κοινωνίες. Ούτε μας ρωτάνε, ούτε μας ακούνε και τέλος πάντων θέλουν να έχουν την άποψή μας. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε όμως αν μια ανοιχτή γεμίσει πρόσφυγες η Καστοριά? Έχει, δεν έχει αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές? Υπάρχουν ακόμα στον Εστόριο και στην Καστοριά ή έχουν φύγει? Στον Εστόριο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν σε δύο ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει να είναι γύρω στα 320 άτομα. Ναι. Εκ των οποίων έτσι αρκετοί είναι και μαθητές ήδη. Φαίνεται ότι η πρωτοβάθμια και η δεύτερη δευτεροβάθμια, δηλαδή από αυτού του 320 γύρω στου 130 με 140 αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Καστοριά. Ναι. Είναι μαθητές πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ένα σοβαρό θέμα και για τη λειτουργία. Υπάρχει και ανησυχία των γονέων. Από εκεί πέρα, πάντοτε με ψυχραιμία και λογική και με συζήτηση, πιστεύω ότι τέλος πάντων ίσω δοθεί κάποια λύση. Δεν ξέρω. Πάντως το εξαιρετικό είναι ότι εμείς δεν εισακουγόμαστε και παραλαμβάνω και τη δηλώση του περιφερειάρχη, ο οποίος ήταν κάθετα αντίθετος. Και είναι ακόμα αντίθετος ο κ. Κασαπίδης. Τον είδαμε και σε τελευταίες πρόσφατες δηλώσεις του να είναι αρνητικός. Ναι, έτσι. Είναι αρνητικός. Το θέμα είναι πόσο θα εισακουστεί μετά από την κεντρική κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν σας προβληματίζει αν είναι μια ανοιχτή γεμίση πρόσφυγες η περιοχή? Δεν είναι κακό. Είμαστε φιλόξενος λαός. Οι Έλληνες, οι Δημοκομακεδόνες. Όμως είναι αυτό που λέτε ότι δεν σας ενημερώνουν ότι αν θα έρθουν πρόσφυγες. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να μην γνωρίζουν αντιπεριφερειάρχης της Καστοριάς ή ο Δήμαρχος ή κάποιος πρόεδρος ότι θα έρθουν κάποιοι πρόσφυγες, άνθρωποι που ζουν τον πόλεμο να έρθουν στην περιοχή μας. Και ο περιφερειάρχης. Ναι. Θα έπρεπε να γίνει πιο συντονισμένα και σε συνεργασία, παραλαμβάνω, με τις αυτοδιοικήσεις, με τις αυτοδιοικητικές αρχές. Δεν έχει γίνει μέχρι. Υπάρχει μια συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, στα πλαίσια έτσι της διανέλευσης της προθέσεως των περιφερειακών, στο να συνεισφέρει ο καθένας έτσι σε αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε να εκτονωθεί λίγο. Αλλά παραλαμβάνω, είμαστε μια ιδιαίτερη έτσι, περιοχή. Έχουμε πολλές περιοχές που έχουμε σήμερα. Έχουμε σήμερα Μαλβανία, έχουμε σήμερα Μεσκόπια. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Βακρατζά, υπάρχει πολύ μεγάλο αριθμό. Μετά τις 6.30 έρωτα, αρχίζει να βραδιάζει. Είναι ένα πολύ σημαντικό αριθμό από αυτού του πρόσφυγε που λέμε.
Ναι. Έχουμε γίνει έτσι μάρτυρες περιστατικών όπου μπαίνουν σε σπίτια, πολλά χωριά ξέρετε, πολλά σπίτια δεν κατοικούνται. Ακούσαμε και για θέματα ληστείων. Όλα αυτά δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα. Πιστεύω ότι με συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση, με την περιφερειάρχη, με τις αντιπεριφερειάρχες και οι δήμαρχοι ναι. πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Θα μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να βοηθήσουμε κατά αυτό το οποίο μας αναλογεί, αλλά όχι έτσι επιπρόσθετα χωρίς συζήτηση να έχονται άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζουν και μας έρχονται την άλλη μέρα ότι μας έχουν φέρει. Ναι, γιατί έρχονται οι πρόσφυγες σε πολλές περιοχές όπως και στον Ορινόκο, των Γρεβενών και στην Καστοριά και στην Κοζάνη και μετά το χειμώνα ζητάνε τη συνδρομή των υπηρεσιών. Κάπως πρέπει και εσείς να συνδράμετε όταν σας ζητάνε. Πρέπει να σας λένε όμως κιόλας ότι έρχονται, έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε αντίθετοι, έτσι, χωρίς συνεννόηση και χωρίς συζήτηση και χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Και χωρίς να ρωτούνται οι τοπικές κοινωνίες. Έτσι, έτσι. Μάλιστα.